Αθλητικό ιδεώδες μέρος δεύτερο. Μιλάμε για το καράτε. Μαζί μου είναι η Έλενα Χατζηλιάδου, παγκόσμια πρωταθλήτρια καράτε από την Κατερίνη. Έλενα, μιλούσαμε για τις στιγμές σου στο άθλημα προηγουμένως, στο πρώτο μέρος. Τώρα θέλω να μου πεις ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη και ποια θεωρείς ότι είναι η χειρότερη στιγμή σου στο καράτε, στο άθλημά σου. Η καλύτερη στιγμή της ζωής μου στο άθλημά μου φυσικά ήταν το πρώτο μου παγκόσμιο μετάλλιο σε επίπεδο γυναικών το 2012, που μου έδωσε ουσιαστικά το όνειρο ότι μπορώ να βρίσκομαι στις καλύτερες στον κόσμο, αν και δεν το περίμενα, μπορώ να πω, σε εκείνο το πρωτάθλημα. Ναι, δηλαδή είχαμε πάει με τον μπαμπά μου σκεπτόμενοι ότι «Ουάου, είναι μια τεράστια διοργάνωση, ας παίξουμε». Δηλαδή, κάπως έτσι. Και φυσικά το 2018 η επίτευξη του μεγάλου ονείρου που είχα από πολύ μικρό παιδάκι, να είμαι η καλύτερη στον κόσμο με το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο. Αυτές ήταν οι δύο καλύτερες στιγμές που θυμάμαι. Δεν θα τις ξεχάσεις ποτέ, προφανώς. Δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Και φυσικά υπήρξαν πάρα πολλές κακές στιγμές μου. Μπορώ να πω πριν φύγω Γερμανία, που δεν μπορούσα να συμμετέχω σε αγωνιστική δραστηριότητα. Στη Γερμανία... Βλέπουμε και πλάνα με τον πατέρα σου, τον προπονητή σου. Ναι, πάντα στο πλάι μου. Πάντα. Ναι. Στη Γερμανία, όταν είχα χάσει κάθε ελπίδα και είπα ότι θα τα σταματήσω, θα τα παρατήσω, και είχε μπει το καράτε ήδη στους Ολυμπιακούς, και εγώ είχα σταματήσει 8 μήνες το καράτε, διότι δεν έβρισκα χορηγούς και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω ούτε ψυχικά ούτε σωματικά πλέον. Και ακόμα και τώρα έχω κακές στιγμές. Δηλαδή, αν χάσω σε ένα πρωτάθλημα, επειδή υπάρχει αυτή η πίεση των αγώνων για την πρόκριση και υπάρχει μια έτσι συνεχής πίεση, δεν φεύγει, είναι 2 χρόνια, άμα επαναπαυτείς, το χάνεις. Οπότε υπάρχουν στιγμές, ακόμα και το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο αγωνίστηκα στο Τόκιο και πήρα χάλκινο μετάλλιο. Και μετά αγωνίστηκα στη Χιλή και στη Μόσχα, που έχασα. Είχα πάθει υπερκόπωση και έχασα, και εκεί έπεσα πάρα πολύ ψυχολογικά. Και για να ξανανεύω και να επανέλθω πάλι, μπορείτε να καταλάβετε πόσο άσχημα ήμουνα και πόσο ευτυχώς κατάφερα να επανέλθω. Θεωρείς λοιπόν, επειδή ο αθλητισμός νομίζω είναι στιγμές, θεωρείς ότι και στο καράτε αντίστοιχα μία στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα, είτε προς τη θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική? Φυσικά. Το έχεις βιώσει και εσύ μέσα σου? Ναι, συνέχεια, συνεχώς. Στον αγώνα, στην προπόνηση, καθημερινά. Έλενα, επειδή είδαμε και πλάνα με τον πατέρα σου, και επειδή πολύ συχνά αναφέρεσαι, είναι και ο προπονητής σου και ο πατέρας σου, είναι εύκολη αυτή η συνύπαρξη κόρης πατέρα, παράλληλα όμως αθλήτριας με προπονητή. Πώς είναι αυτή η συμβίωση, η συνύπαρξη καθημερινά και με τις απαιτήσεις των αγώνων και με τις προπονήσεις, ακόμα και στο σπίτι? Είναι εύκολη, ενδεχομένως υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις, υπάρχουν και κόντρες? Πώς είστε γενικά? Είναι πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη σχέση μεταξύ του πατέρα και προπονητή μου. Δεν μπορούμε κάποιες φορές να ξεχωρίσουμε τους ρόλους. Ούτε εγώ μπορώ να το ξεχωρίσω καμιά φορά, ούτε κι αυτός. Είναι δύσκολο. Είναι ένας πατέρας που από πολύ μικρή ηλικία τον είχα στο σπίτι μου. Είχα στο σπίτι μου ένα πατέρα αλλά και ένα προπονητή. Να με είχε πάντα στο σωστό το δρόμο, να μην ξεφύγω, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγεις και να χάσεις το δρόμο σου γενικά στη ζωή. Και στη Γερμανία, 1,5 χρόνο θυμάμαι, μαλώναμε για να συνεχίσω. Μου έλεγε «Μην τα παρατήσεις, θα τα καταφέρουμε, θα βρούμε χορηγούς, θα γυρίσεις στην Ελλάδα». Μου το έλεγε και, δηλαδή, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Έκανες προπόνηση». Και λέω «Μπαμπά, λέω, όταν με ρωτήσεις τι κάνω, τότε θα μιλήσουμε», και δεν το κλείνα. Έχουμε τραβήξει πάρα πολλά. Είναι το στήριγμά σου και παράλληλα και ο αυστηρότερος κριτής σου στο κομμάτι του καράτε? Ναι. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι τελειομανής. Αυτό είναι και καλό και κακό.
διότι έτσι κάθε μέρα να έχεις κάποιον από πάνω σου να σου λέει αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν είναι εκείνο, πρέπει να το αλλάξουμε, ακόμα και στον αγώνα, αλλά δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Σε εισαγωγικά, γιατί υπάρχουν στιγμές φυσικά που υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση. Το καταλαβαίνω και τον ευχαριστώ γιατί χάρη σε όλα αυτά που έχει ο πατέρας μου, εγώ κατάφερα να είμαι εδώ που είμαι. Και κυνηγάει πάντα το καλύτερο. Έλενα, για εσένα προσωπικά, τι σημαίνει το καράτε, επειδή είναι το άθλημα ή η πολεμική τέχνη που ασχολείσαι από μικρή ηλικία. Τι σημαίνει λοιπόν για την Έλενα Χατζηλιάδου πλέον το καράτε που έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία να είναι και η παγκόσμια πρωταθλήτρια και να έχει καταφέρει όλα αυτά, κυνηγώντας φυσικά και το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένα όνειρο που προφανώς υπήρχε και από μικρή ηλικία, ασχέτως αν τότε δεν υπήρχε το καράτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κοιτάξτε, από μικρή ηλικία το καράτε για μένα ήταν ένα νόημα που έβαινε στη ζωή μου και καθημερινά είχα ένα στόχο και προσπαθούσα να ξεπεράσω τον εαυτό μου καθημερινά. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ, ακόμα και σήμερα. Το ότι κατάφερα να φτάσω στην κορυφή του κόσμου είναι μια μεγάλη ικανοποίηση και μια δικαίωση, μπορώ να πω, όλων των κόπων μου και θυσιών και της οικογένειάς μου ταυτόχρονα. Αλλά ποτέ δεν σταματάει εκεί, δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ κορυφή, μονάχα ύψος. Οπότε βάζεις συνέχεια στόχους και προσπαθείς να τους επιτεύξεις. Και για μένα αυτή είναι η ευτυχία. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος, ό,τι έχει έτσι ταλέντο και τον κάνει ευτυχισμένο, πρέπει να μένει εκεί. Δηλαδή είναι αυτό το που μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί στη ζωή μας. Mm-hmm. Τώρα να πάμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχεις λάβει μέρος πρόσφατα, όπως είπαμε, έλαβες μέρος στο Premier League One στη Μαδρίτη. Από εδώ και πέρα τι ακολουθεί μέσα στο 2020 για να πάρεις το εισιτήριο, για να είναι δικό σου το εισιτήριο για το Τόκιο. Δηλαδή τι πρέπει ακόμα να πετύχεις για να παραμείνεις στο ranking, στην θέση που είσαι, στην κορυφή και να είσαι εσύ η αθλήτρια που θα πάρει το εισιτήριο. Θα πρέπει να τα πηγαίνω καλά, ανάλογα με πώς θα πηγαίνουν και άλλες οι ανταγωνίστριές μου στην κατηγορία μου. Δηλαδή, αν τα πάω μια φορά άσχημα και τα πάνε και οι άλλες αντιπάλοι μου, τότε δεν έγινε κάτι. Αλλά αν πηγαίνουν καλύτερα οι αντιπάλοι μου από μένα και εγώ χειρότερα, τότε έχω απειλή. Πρέπει να τα πηγαίνω καλά. Στόχος μου είναι σε κάθε αγώνα να είμαι όσο γίνεται 100% στην καλύτερη μου στιγμή. Πόσοι αγώνες απομένουν ουσιαστικά για το τέλος? Πέντε αγώνες ακόμα. Έχεις ακόμα πέντε αγώνες μέχρι το 2020, σωστά? Ναι. Ωραία, για να πάρεις το εισιτήριο. Φυσικά στο εύχομαι. Για γαλαξιακή πρόκριση. Ακριβώς, το εύχομαι. Έλενα, εκεί, από τη στιγμή που θα πάρεις το εισιτήριο για το Τόκιο, πού στοχεύουμε, ποιοι είναι οι στόχοι της Έλενας Χατζηλιάδου? Φυσικά ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Και γιατί όχι χρυσό. Άμα φτάσω εκεί, το πιο δύσκολο είναι η πρόκριση. Δεν υπάρχει δυσκολότερη πρόκριση. Δηλαδή, όλοι με ρωτάνε καθημερινά τι άλλο χρειάζεται δηλαδή, για να πας. Λέω να νικήσω το διαγαλαξιακό πρωτάθλημα πλέον. Οπότε πιστεύω ότι αν τα καταφέρω και είμαι εκεί, θα έχω σίγουρο το μετάλλιο. Ευελπιστώ. Mm-hmm. Και για να κλείσουμε, Έλενα, αυτή την κουβέντα, θα ήθελα να μου πεις. Πώς βλέπεις την Έλενα Χατζηλιάδου, πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια ενδεχομένως από τώρα, όταν θα έχεις σταματήσει το καράτε, τι θες να κάνεις από εκεί και πέρα, θες να ασχοληθείς με την προπονητική, θα αφήσεις εντελώς το άθλημά σου, τι θες να κάνεις? Το άθλημά μου σίγουρα δεν θα το αφήσω ποτέ. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Οπότε όταν θα σταματήσω την καριέρα μου, θα συνεχίσω να ασχολούμαι στην προπονητική, στον Πιερικό Σύλλογο και να μεταδώσω τη γνώση μου και την αγάπη μου σε όλα τα παιδάκια μου που θα έχω πλέον σαν προπονήτρια και ελπίζω να προσπαθήσω να βρω τρόπους να τα στηρίξω όπως δεν υπήρξε στήριξη σε μένα, να προσπαθήσω να βρω πόρους να στηρίξω νέα παιδιά που θέλουν να γίνουν πρωταθλητές. Και για το μέλλον, για κάτι άλλο, είμαι φυσικοθεραπεύτρια, το εξασκούσα και μπορεί να το εξασκήσω. Μπορεί να τελειώσω και την ιατρική σχολή που μπήκα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω. Σίγουρα όμως θα ασχολούμαι με την προπονητική. Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο. Βλέπεις, επειδή μίλησες για τα νέα παιδιά, βλέπεις αυτές σου οι επιτυχίες και η αναγνωρισιμότητά σου να οθούν παιδιά στο καράτε και ιδιαίτερα στην πατρίδα σου, στην Κατερίνη?
Ναι, πολλά παιδάκια στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει το καράτε και κυρίως κοριτσάκια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καθημερινά δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα στον δρόμο, στα πρωταθλήματα και χαίρομαι πάρα πολύ να είναι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή αυτό και μόνο είναι το καλύτερο μετάλλιο. Αποτελείς πρότυπο για τα παιδιά λοιπόν, για τα νέα παιδιά και ειδικά για τα κορίτσια. Ό,τι και να αποτελώ είναι πάρα πολύ συγκινητικό και μου δίνει δύναμη και να συνεχίσω. Για το καλύτερο. Ναι. Έλενα, να σου ευχηθώ φυσικά καλή συνέχεια και στους 5 αγώνες που έρχονται μέσα στο 2020. Ελπίζω η επόμενη μας κουβέντα εδώ από το στούντιο από το Αθλητικό Ειδόντες να είναι με το εισιτήριο για το Τόκιο, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για το καράτε. Πραγματικά στο εύχομαι. Μακάρι να γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα και να σε δούμε να κρατάς ψηλά την ελληνική σημαία και στο Τόκιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Και κάπου εδώ το Αθλητικό Ειδόντες έφτασε στο τέλος του. Θα είμαστε φυσικά μαζί πάλι την Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.